Σε αστυνομικό κλείο τέθηκε αργά χθες το βράδυ η ευρύτερη περιοχή των Σφακίων στα Χανιά έπειτα από το θερμό επεισόδιο που διαδραματίστηκε τη νύχτα μεταξύ δύο κατοίκων της περιοχής. Δύο άνδρες ηλικίας 30 και 34 ετών αντίστοιχα, όταν συναντήθηκαν, λογομάχησαν έντονα μεταξύ τους εξαιτίας των παλιών διαφορών που τους χωρίζουν και οι οποίες δεν είναι εκτιματικές σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια του καυγά, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, τα αίματα άναψαν για τα καλά μεταξύ τους με αποτέλεσμα να βγει όπλο το οποίο ευτυχώς δεν χρησιμοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, ο ένας εκ των δύο ανδρών που φέρεται να είναι ηλικίας 34 ετών έβγαλε το όπλο που έφερε μαζί του απειλώντας τον συγχωριανό του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η φασαρία σταμάτησε στις απειλές και ότι δεν έγινε χρήση όπλου, όπως επίσης δεν υπήρξε και κανένας τραυματισμός. Ωστόσο, ο φερόμενος ως δράστης αμέσως μετά την πράξη του τράπηκε σε φυγή, χωρίς ακόμα να έχει εντοπιστεί από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να αποφευθούν τα χειρότερα, αναζητώντας παράλληλα τον νεαρό πρωταγωνιστή του επεισοδίου. Το θύμα που φέρεται να είναι ηλικίας 30 ετών, έπειτα από τη λεκτική επίθεση και τις απειλές με όπλο, που επίσης φέρεται να δέχτηκε από τον συγχωριανό του, μετέβη στο αστυνομικό του Σφακίων για να καταγγείλει στις αρχές όλα όσα είχαν προηγηθεί, καθώς και για να καταθέσει μήνυση σε βάρος του ανθρώπου που τον απείλησε. Η καταγγελία αυτή σήμανε άμεσα συναγερμό στην ελληνική αστυνομία, δυνάμεις της οποίας έσπευσαν από τα Χανιά στο σημείο, ενώ ζητήθηκε ακόμα και η συνδρομή δυνάμεων από την αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου, ώστε να ζωστεί κυριολεκτικά η περιοχή και να αποφευθούν τυχόν παρατράγουδα. Έτσι, όλο το βράδυ, αλλά ακόμα και στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, τα Σφακιά βρίσκονταν σε αστυνομική επιτήρηση για να αποτραπεί το ενδεχόμενο μιας ανεξέλεκτης κατάστασης, όπως άλλωστε είχε σημειωθεί πριν από λίγα χρόνια.